κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί συνάδελφοι στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί φορείς του τόπου και συνεργάτες. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά ιδιαίτερα για την περιοχή της Καστοριάς, έρχεται ένα ευίωνο έργο να δώσει μία νότα ελπίδας, μία νότα προοπτικής εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και δεν είναι άλλο από τα εγκαίνια της έναρξης των εργασιών των δικτύων φυσικού αερίου. Ενός έργου διαχρονικού που συμπληρώνοντας στους προλαλήσατε συνομιλητές και ιδιαίτερα στον αγαπητό Περιφερειάρχη, να πω ότι μια και η διαδρομή μου στα τοπικά δρόμενα ξεκινά το 2011, τότε δηλαδή που ξεκινούσαν οι διαβουλεύσεις για την κατασκευή του αγωγού του ΤΑΠ, του διαδραστικού αγωγού, και ήμασταν όλοι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, θα πω, γιατί πράγματι όσο σκληρή και αν είναι αυτή η έκφραση, αυτή είναι η πραγματικότητα τότε, ότι και μόνο από τα γεωπολιτικά ωφέλη που θα είχαμε με τη διέλευση αυτού του αγωγού από την περιοχή μας, ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Στην πορεία βέβαια, με ιδιαίτερους προβληματισμούς, είπαμε, μα είναι δυνατόν να διασχίσει όλη την περιφέρειά μας, να περάσει δίπλα από το σπίτι μας και να μην έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση αυτού του φυσικού αερίου. Έτσι λοιπόν, και θα πάω αρκετά πίσω, να πω ότι όλες οι περιφερειακές αρχές, ξεκινώντας από την Περιφερειακή Αρχή με Περιφερειάρχη τον Γιώργο Κουδακή, σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση το 2014, και αν κάνω λάθος, νομίζω ο Δημήτρος Σαββόπουλος είναι εδώ, ας με διαψεύσει, που βγήκε από την αίθουσα, απαιτώντας κάποια πράγματα, νομίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία αυτού του έργου που σήμερα είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι. Όλες οι περιφερειακές αρχές που πέρασαν έβαλαν το λιθαράκι τους, με ιδιαίτερο όμως ρόλο της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που πραγματικά εντάσσοντας, μάλλον προκυρήσοντας το μέτρο μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος, να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα η ΔΕΔΑ να υποβάλει πρόταση για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου, ερχόμαστε σήμερα, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, το όραμα αυτό, αυτή η ελπίδα να γίνεται πραγματικότητα. Και βέβαια, θα ήταν άδικο να μην συγχαρώ και έναν άνθρωπο ακόμη, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά σε όλη αυτή τη δράση. Τον κύριο Τσάκα, ο οποίος ήταν ο καταλυτικός παράγων με την επιμονή του και την υπομονή του, έτσι ώστε σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτό το γεγονός να υλοποιείται. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Υπουργέ και κύριε Τσάκα, ως εκπρόσωπος των Δημοτών μου σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι αυτό το έργο να αποτελέσει την απαρχή της ανάπτυξης. Γιατί δεν είναι μόνο το όφελος που θα έχουν όλοι οι πολίτες της περιοχής στο κομμάτι της θέρμανσης. Σε εποχές δύσκολες, ξαναλέω. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι το κομμάτι που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, που δυστυχώς λείπει μετά τις δύσκολες μέρες που περνάει ο κλάδος της γνωποιητικής δραστηριότητας που είχε αποτελέσει και ο κύριος άξονας ανάπτυξης της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ να είναι καλορίζικα τα έργα, σεβασμιότατε να είστε αυτός που θα τα ευλογήσει, αλλά και τα επόμενα τα οποία θα αποτελέσουν τις επεκτάσεις των δικτύων αυτών και στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί ποτέ δεν ήμασταν της φιλοσοφίας ότι εδώ στην ακριτική Καστοριά έχουμε πολίτες και δημότες 2 ταχυτήτων. Εκεί βέβαια
που μπορεί να γίνουν δίκτυα εκεί που τα δίκτυα μπορούν να είναι ανταποδοτικά οικονομικά. Έστω και με ελάχιστα ποσά αρνητικά. Να είστε καλά και καλή εκκίνηση στις εργασίες σας.